In Business News. Πολλά στελέχη και άτομα από τον επιχειρηματικό, πολιτικό και οικονομικό κόσμο της Κύπρου που ήταν συγκεντρωμένα στους Χαρουπόμιλους Λανίτη για τα Kevin Business Leader Awards μίλησαν στην κάμερα του In Business News για τη σημασία του θεσμού στις μέρες μας. Να πω πως είναι ένας πολύ σημαντικός θεσμός. Τα ετήσια αυτά βραβεία που αναγνωρίζουν την σημασία της επιχειρηματικότητας, της προσπάθειας και της δημιουργίας. Έχω έντονη άποψη πως η οικονομία αλλά και η προοπτική της ανάπτυξης βασίζεται ακριβώς στις επιχειρήσεις του τόπου μας, μικρές και μεγαλύτερες, και είναι ακριβώς γι' αυτό το λόγο εξαιρετική ευκαιρία η απόψινή να εκφράσουμε και ως πολιτεία την αναγνώρισή μας. Η ενθάρρυνση των καλών και σωστών προσπαθειών είναι ευλογία. Και πιστεύω ότι αυτό που κάνετε εσείς προσπρόχνετε προς την πρόοδο, προς την διάκριση, και αυτά είναι απαραίτητα σε μια κοινωνία που θέλει να αναπτυχθεί. Αδιαφυσβήτητα το γεγονός ότι βραβεύεται η κυπριακή επιχειρηματικότητα είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια περίοδο όπου θέλουμε τους Κύπριους επιχειρηματίες να αναπτύξουν πρωτοβουλίες για να μπορέσει η οικονομία να ξεφύγει από το πρόβλημα το οποίο έχει σήμερα. Τα προβλήματα είναι γνωστά, δεν υπάρχει λόγο να τα επαναλάβουμε, και προσβλέπω στο ότι οι Κύπριοι επιχειρηματίες και με τη βοήθεια των τραπεζών, όπου αναμένουμε να υπάρξει αλλαγή του κλίματος και με τις ενέργειες του Προέδρου αλλά και με τις πρωτοβουλίες των τραπεζών, να αλλάξουν γενικά τα πράγματα στην κυπριακή οικονομία. Σίγουρα είναι ένας θεσμός στον οποίο η οικονομία, ειδικότερα η οικονομία μας σήμερα, το χρειάζεται. Οι επιχειρήσεις έχουν κάνει τεράστιες προσπάθειες, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έτσι ώστε για να ξεπεράσουν τα προβλήματα τα οποία είχαν αντιμετωπίσει τον τελευταίο καιρό. Και σίγουρα οι βραβεύσεις είναι κάτι το οποίο το χρειάζονται για να μπορέσουν να δουν το μέλλον και να συνεχίσουν αυτή την προσπάθεια, την οποία χρειάζεται για όλους μας και για την οικονομία της Κύπρου αλλά και για τον επιχειρηματικό κόσμο γενικά. Η μονολεκτική απάντηση είναι ουσιωδώς και πολύ ουσιώδη. Είναι μια αναγνώριση η οποία, και αν κοιτάξουμε γύρω μας τώρα που έχει συναρθιστεί από όλες τις επαρχίες της Κύπρου, η αφρόκραματιση του επιχειρηματικού κόσμου αντικατοπτρίζει, νομίζω ότι είναι ακόμη ένας επιτυχημένος θεσμός. Ακόμη μια φορά συγχαρητήρια στα άτομα και στα μυαλά που είχαν υιοθετήσει αυτήν την ιδέα, και νομίζω βλέποντας ότι κάθε χρόνο έστω είναι μόνο πολύ πρόσφατος θεσμός, αν συγκρίνω τουλάχιστον από το περσινή χρονιά, είναι πολύ πιο θετική, ανεβασμένη η διάθεση, και αυτό αντικατοπτρίζει ίσως και την πορεία του κυπριακού επιχειρήν, ότι όντως έχουμε γυρίσει σελίδα, όντως υπάρχει μια πιο θετική ατμόσφαιρα, και νομίζω αν αφουγκραστείτε μόνο ακουστικά, αυτό θα είναι μια καλή απεικόνηση ότι δεν έχουμε ξεφύγει τελείως του κινδύνου, αλλά προχωρούμε με θετικά βήματα και με θετική την ψυχολογική διάθεση. Πιστεύω είναι ένας αξιόλογος θεσμός όπου επιβραβεύονται οι καλύτεροι επιχειρηματίες της χρονιάς, και έτσι μας δίνεται ευκαιρία να ενδυναμώσουμε ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες μας για έναν καλύτερο μέλλον. Πάρα πολύ σημαντικό. Χαίρομαι που είμαι και στη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά των Kevin Business Leaders Awards. Είναι πραγματικά σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Είναι πολύ σημαντικό να επιβραβεύουμε τα στελέχη των επιχειρήσεων που διακρίνονται, και οι επιχειρήσεις τους ακμάζουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Τα Kevin Business Leader Awards διοργάνωσαν το Kevin και η IMH και παρουσίασε η EY. Χρυσός χορηγός ήταν η Carrefour Κύπρου και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, και αργυρός χορηγός η Zivana Gold.